Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα ντέρμπι για την ΑΕΚ. Παίζει την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, 9:30 στη Νέα Φιλαδέλφια, και γενικότερα όταν έχει ντέρμπι, όταν παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, τους βασικούς ανταγωνιστές και αντιπάλους της διαχρονικά, δεν υπάρχει κάτι άλλο να απασχολεί και ούτε πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο να μας απασχολεί, και εμάς και την ομάδα, κυρίως όμως εμάς και το ρεπορτάζ. Θα έχουμε αγωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, να δούμε πώς θα πάει το θέμα με τον Λιβάη Γκαρσία, πώς θα πάει το θέμα με τον Κατσίνοβιτς, πώς θα πάει το θέμα με τον Πισάρο. Μιας και δυστυχώς έχουμε ζητηματάκια που περιμένουμε και μας απασχολούν, και ενώ θα μπορούν να παίξουν, εννοούμε, έτσι, στο παιχνίδι που έρχεται με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι γενικά θα έχει πολύ δυσκολία σε ό,τι αφορά την δεκάδα ο Ματίας Αλμέιδα, εφόσον μάθουμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι, και αυτό θα γίνει μέχρι το Σάββατο που θα βγει η αποστολή. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν ερωτηματικά και ζητούμενα στο θέμα της ενδεκάδας, αλλά αυτό που είναι δεδομένο έχει να κάνει με την υποχρέωση. Και η υποχρέωση είναι η κατάκτηση της νίκης και μόνο. Γιατί, ρε Τσάκ, θα μου πει κανείς, καταστρεφόμαστε άμα φέρουμε χ ομιγέννητο, αν δεν κερδίσουμε και χάσουμε τον Ολυμπιακό? Όχι, προφανέστατα και δεν καταστρεφόμαστε. Αλλά το ότι δεν θα συνιστά καταστροφή ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι και αποτυχία. Θα είναι αποτυχία, δεν θα βοηθήσει ψυχολογικά την ομάδα εν ώψη της συνέχειας, διότι υπάρχει το μάτς με την Brighton στην Αγγλία την Πέμπτη, και έπειτα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο τη Δευτέρα. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει πάρει μια καλή ψυχολογία για να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα τι θα κάνει με την Brighton στο Λονδίνο, στην έδρα τη, την καλύτερη ομάδα του ομίλου, θυμίζω, θα έχει πάρει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ μεγάλη ψυχολογία. Πνευματικά θα είσαι απόλυτα έτοιμο για να πα να παίξει και το μάτι στη Λεωφόρο και να το κερδίσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βασικό στόχο τη ΑΕΚ, από τη στιγμή που είχε κλείσει ούτω ή άλλω και κλειδώσει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ευρωπαϊκή τη παρουσία, είναι το πρωτάθλημα. Και ειδικά σε μια χρονιά και σε μια σεζόν όπως αυτή που έρχεται του χρόνου, στην οποία δεν υπάρχει η πολυτέλεια της δεύτερης θέσης να οδηγήσουμε στο Champions League. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι των ημερών που ακολουθεί σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα, την κατάσταση ετοιμότητας που θα είναι κομβικοί παίχτες, κυρίως για μένα ο Λιβάη Γκαρσία και ο Κατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ πρέπει να ποντάρει στην ομοιογένειά της. Αυτό είναι το καλό στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Είναι πιο έτοιμη από την ίδια ομάδα από πέρσι, ομάδα από ότι ο Ολυμπιακός που δημιουργείται τώρα, και πρέπει επιβάλλεται να κερδίσει.